Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τώρα τι λένε οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του θύματος αλλά και του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Συνήγορος του Κοσμοτοπόλη λοιπόν είναι ο κύριος Χάρης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλησπέρα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση εδώ για το τι έκανε καταρχάς αυτός ο άνθρωπος μέσα στο κατάστημα. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση του πελάτη σας και πόσο σίγουρος είναι ο πελάτης σας ότι ο άνθρωπος αυτός μπήκε για να ληστέψει. Κύριε Σρόιτερ, το τι ήθελε αυτός ο άνθρωπος να κάνει δυστυχώς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε και ούτε ποτέ θα το μάθουμε. Όμως η εικόνα ενός ανθρώπου με ένα μαχαίρι μέσα σε ένα κατάστημα να σπάει με τις μαρτυρίες την ταμιακή μηχανή και να ρίχνει κάτω κοσμήματα ευκόλως μπορεί να παραπέμψει σε ληστεία. Κλείδωσε η πόρτα, ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα στο κατάστημα, από εκεί και πάρει η αστυνομία ήταν απ' έξω. Δεν ξέρω αν ο πελάτης σας έχει μετανιώσει για τον τρόπο που αντέδρασε. Κοιτάξτε να δείτε. Από την πρώτη στιγμή ο εντολέας μου έχει τη θέση ότι δεν συνδέεται ο τρόπος που ίσως υπερβολικά διαχειρίστηκε το περιστατικό με το αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται, εγώ γνώση της ιατροδικαστικής έκθεσης δεν έχω επίσημα, διότι θα την πάρω αύριο το πρωί από τον κύριο ανακριτή. Από ό,τι φαίνεται αυτό, από ό,τι έχω ακούσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαληθεύεται κατά κάποιον τρόπο, διότι οι εκθορές, οι αμοιχές αυτές δεν μπορεί να συνδέονται με το τραγικό αυτό επελθόν αποτέλεσμα. Τι άλλο θα υποστηρίξετε αύριο στην απολογία του εντελέα σας, τι θα πει στον ανακριτή και τον εισαγγελέα? Τη θέση αυτή που έχουμε από την πρώτη στιγμή, ότι η άμεση αντίδραση ήταν η προσφυγή στην πολιτεία, να ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο άνθρωπος, τον οποίο υπερασπίζομαι, αυτό θεώρησε ότι ήταν η πιο σωστή ενέργεια από την πρώτη στιγμή και όταν τελικώς, όπως φαίνεται και στο βίντεο, το θύμα επέλεξε ένα πιο δυναμικό τρόπο διαφυγής, σπάζοντας το εσωτερικό της βιτρίνας, ύστερα το εξωτερικό της βιτρίνας και προσπαθώντας να εξέλθει κραδένοντας ένα μαχαίρι, προσπάθησε να τον περιορίσει στον χώρο του καταστήματος. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα και εσείς βεβαίως δεν ήμασταν εκεί να δω καθαρά αν κρατούσε μαχαίρι εκείνη την ώρα που προσπαθούσε να βγει όπως αντιλαμβάνεστε από το κατάστημα. Μπορεί να το κρατούσε όταν μπήκε. Αλλά η εικόνα που βλέπουμε την ώρα που βγαίνει και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου είναι εικόνα ενός ανθρώπου που είναι μάλλον σε κατάσταση σύγχυσης και προσπαθεί να δραπετεύσει με κάποιο τρόπο και όχι ενός ανθρώπου που είναι απειλητικός για εκείνον που βρίσκεται απ' έξω. Άρα δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν άμυνα για τον εντολέα σας. Το αν ήταν ή όχι άμυνο ή αν ήταν υπερβολική ή όχι η αντίδρασή του, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως, από όσα μου έχει μεταφέρει ο ίδιος ο εντολέας μου, είναι σίγουρος ότι κρατούσε μαχαίρι. Και όχι μόνο ο εντολέας μου, υπάρχει και μάρτυρας, ο οποίος είναι πρόθυμος, θα γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία του στον κύριο ανακριτή, να καταθέσει ότι τον είδε όταν στην προσπάθειά του να βγει από το κατάστημα κρατούσε μαχαίρι. Έχετε δηλαδή μάρτυρα, λέτε, ο οποίος θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες ή όταν κληθεί, ότι ο άνθρωπος αυτός ακόμη και κατά την έξοδό του, ενώ κρατούσε τον πυροσβεστήρα, επέλεξε μια πιο δυναμική τρόπο διαχείρισης κατάστασης. Αν κινδύνευε, όπως υποστηρίζει η άλλη πλευρά, ή αν είχε φοβηθεί, δεν είχε κανένα λόγο να διαφύγει από αυτό το ασφαλές περιβάλλον, που είναι ένα κοσματοπολείο κλειδωμένο με κανέναν άλλον άνθρωπο από αυτούς που τον κατεδίωκαν ίσως. Το πιο ασφαλές περιβάλλον ήταν αυτό, εφόσον είχε αντιληφθεί και ότι ήδη έχει κληθεί η αστυνομία. Εντάξει, δεν ξέρω πόση ασφάλεια αισθανόταν και σε τι κατάσταση βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος. Το βέβαιο είναι ότι υπήρχαν. Ναι, θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι απ' έξω με απειλητικές διαθέσεις που προσπάθησαν να ξεφύγει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ναι, αλλά μέσα στο κατάστημα είναι μόνος του. Είναι ένα κοσματοπολείο θωρακισμένο και είναι μόνος του. Τι κίνδυνο μπορεί να διατρέχει. Λοιπόν, εκεί θεωρώ είναι το πιο ασφαλές περιβάλλον για έναν άνθρωπο που από ό,τι λέει η άλλη πλευρά, αυτό δεν έχει από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας διαφανή, είναι το πιο ασφαλές περιβάλλον το κοσματοπολείο. Είναι απόλυτα μόνος του κλειδωμένος σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γιατί να επιλέξει να διαφύγει και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, σπάζοντας την τζαμαρία και βγαίνοντας απειλώντας με ένα μαχαίρι. Και η απειλή δεν σταμάτησε εκεί. Ύστερα από το περιστατικό αυτό το οποίο είδαμε στα σχετικά βίντεο, ο άνθρωπος αυτός ανέκτησε τις δυνάμεις του και αφού του είχαν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες από τον διασώστη του ΕΚΑΒ, άρπαξε ένα κομμάτι γυαλί το οποίο το πρόταξε κατά του διασώστη και ύστερα κατά ατόμου του. Μένει να δούμε, κύριε Αναγνωστόπουλε, στην πορεία αυτής της υπόθεσης, αν πράγματι αυτός ο άνθρωπος την ώρα που θα να βγει, κρυθεί ότι απειλούσε κάποιον ή όχι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
Να δούμε, κυρίες και κύριοι, και την άλλη πλευρά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, είναι η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, η κυρία Χρύσα Πετσιμέρη. Κυρία Πετσιμέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση, με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες τουλάχιστον, δεν συνδέουν άμεσα τον θάνατο με τα χτυπήματα ή με τα τζάμια. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια εικόνα. Ναι, κοιτάξτε, έχω μιλήσει με τον ιατροδικαστή, τον οποίο έχουμε διορίσει, ο οποίος μου είπε ότι πράγματι υπήρχαν θηλαστικά τραύματα σε όλο το σώμα του θύματος, όμως αυτά δεν, υπάρχει, δεν έχουμε βεβαιότητα ότι είναι τα θανατηφόρα χτυπήματα. Υπάρχει ένα εγκεφαλικό ίδημα, το οποίο δεν μπορούν να αξιολογήσουν πριν τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Οπότε ο θάνατος αυτή τη στιγμή έχει μια απροσδιόριστη αιτία. Όλα αυτά λοιπόν θα κατατεθούν στον κύριο ανακριτή και θα δούμε τι είναι ο θάνατος, από τι προήλθε ο θάνατος. Η δική σας θέση για τους λόγους για τους οποίους μπήκε ο 33χρονος μέσα στο κατάστημα, ποια είναι, γιατί μπήκε στο Κοσμοτοπολείο? Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα, γιατί το άκουσα στην εκπομπή σας τώρα πριν λίγο. Πρέπει να προσέξετε ένα σημείο της δικογραφίας, γιατί σας αναφέρατε σύμφωνα με την αστυνομία. Έχει όμως δοθεί μαρτυρική κατάθεση στην αστυνομία από υπάλληλο, ο οποίος εργάζεται στον φούρνο Βενέτης, ο οποίος λέει ότι είχε δει τρεις άνδρες έξω από το κατάστημα, ο ένας από τον οποίον βρισκόταν σε κάποια σύγχυση. Ο δεύτερος πήγε μέσα στο κατάστημα και αγόρασε ένα μπουκάλι νερό και του το έδωσε. Με το που βγήκε έξω ο άνδρας που φώναζε, πήγε να μπει αρχικά στο φούρνο, και δεν μπήκε όμως, παρά έκανε μια κίνηση και κατευθύνθηκε στο Κοσματοπουλείο που βρίσκεται στην οδό Γλάπθουνος 2. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θέμα. Πώς μπήκε μέσα? Ο ιδιοκτήτης άφησε το κατάστημά του με πολύτιμα κοσμήματα, όπως λέει, και έφυγε να πάει για τσιγάρα στο περίπτερο, όπως καταθέτει ή όπως ισχυρίζεται. Το ένα περίπτερο βρίσκεται στην πλατεία Κάνικος, πάρα πολλά μέτρα μακριά από το σημείο, και το άλλο περίπτερο βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους. Άρα λοιπόν ήθελε να πάει και να έρθει τουλάχιστον 7 λεπτά για να πάρει τσιγάρο, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο να αφήσει Κοσματοπολείο ανοιχτό σε αυτή την περιοχή. Μου λέτε, ωραία, τι δεν μπορεί να συνέβη. Θα ήθελα να ακούσω και τι πιστεύετε εσείς ότι τι συνέβη. Εγώ πιστεύω από μια κυρία, η οποία σήμερα αναγκάστηκε εγώ να κάνω αυτοψία, ναι, γιατί δεν έκανε καμία αυτοψία αστυνομία και θα σας εξηγήσω, η οποία μου είπε ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσω το όνομά της, ούτε να καταθέσει, γιατί φοβάται στην περιοχή. Μου είπε ότι ο ιδιοκτήτης, έτσι μου είπε, χωρίς να την ξέρω, χωρίς τίποτα, όπως καθόταν σήμερα, ήταν πολλοί κόσμος μαζεμένος εκεί και ο καθένας έλεγε τη δική του εκδοχή και ιστορία. Σωστό. Μου είπε λοιπόν ότι καθόταν ο ιδιοκτήτης που φορούσε το ροζ που κάμισο, η μπλούζα τι ήταν, καθόταν απ' έξω μαζί με έναν άλλο κύριο, ήταν ανοιχτό, μπήκε ο νεαρός πράγματι μέσα. Έκλεισε ο ιδιοκτήτης, πήρε την αστυνομία, τον εγκλώβησε μέσα και έτσι δικαιολογείται το ότι άφησε, για μένα έτσι, ότι άφησε ανοιχτό το κατάστημά του, το οποίο είχε κοσμήματα. Δεν το αφήνει στην Ομόνια ανοιχτό, ναι, και βεβαίως, πάει μια βόλτα. Μου λέτε ότι αυτή είναι μια είναι κυρία μια εκδοχή, την οποία συναντήσατε εσείς και η οποία δεν, ναι, έχει καταθέσει και η οποία, όχι, δεν θέλει να μπλεκεί και στην υπόθεση. Άρα, όχι, είναι μια μαρτυρία που στην ουσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς σας λέω, με ρωτάτε ποια είναι η δική μου, ναι, εκτίμηση. Εγώ εκτιμώ ότι κανένας δεν αφήνει το κατάστημά του ανοιχτό. Bon. Εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Επίσης, έχουμε παραλήψεις της αστυνομίας σε πάρα πολλά κέρια σημεία, όπως τα οποία δεν μπορώ να παριθμίσω τώρα, θα τα παριθμίσουμε στον ανακριτή. Όπως παραδείγματος χάρη δεν σφράγισε το κατάστημα, όπως ήθιστε και όπως πρέπει. Δεν έβαλε καμία κορδέλα να μην περνάει κόσμος. Ναι. Δεν πήρε φωτογραφίες, γιατί στον ακριτικό υλικό έχουμε μόνο το DVD, το οποίο το έχει δοθεί από το πρώτο θέμα. Δεν πήρε φωτογραφίες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχετε και ζητήματα τα οποία θα θέσετε στην πορεία αυτής της διαδικασίας και για τον τρόπο που λειτουργήσε η αστυνομία. Μένει, όπως είπατε, να δούμε και το πώς θα προχωρήσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι εξετάσεις για να δούμε και τα αίτια του θανάτου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω σύντομα να ξέρουμε την αλήθεια.